Βασιλεύθερα, αν παράγεται από την έργα τη Ελευθερία, ο καθαρό παρόν των πάνω θεών, ο θησαυρό των αγαπών τη ζωή χορηγό Ελφέτη, τίνο ενεμή, και καθάρισε όλοι μα από πάση τη λίδα τη όσων αγαπέτρεψε χάσιμο. Όπως ξέρετε, κάθε μήνα κάνουμε αυτή την σύναξη και σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκεται ανάμεσά μας ο Άγιος Καθηγούμενος Σειράς Μονής Οσίου Διονυσίου για να μας υπενθυμίσει λίγο τον σκοπό της ζωής μας, γιατί ο κόσμος αλλού μας τρέφει γέροντα όλες τις ασχολίες και είναι αυτή που έχετε. Σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε σήμερα να είστε κοντά μας και ιδιαίτερα στους καιρούς αυτούς που και εσείς είστε επιφορτισμένος και με τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Εμείς πάντως ευχόμαστε ο Θεός να δώσει, να λάμπει η αλήθεια πάντοτε και να δίνει και δύναμη και σε εσάς και φωτισμό σε όλους τους ανθρώπους να βλέπουμε την αλήθεια. Και εγώ ευχαριστώ τα τη σειρά μου, γιατί πάλι μια φορά πρέπει να ευχαριστήσω την συγκέντρωσή σας, την καθηγητών. Και δασκάλων. Και δασκάλων. Και που αισθάνομαι και λιγάκι αμήχανος, γιατί σε δάσκαλοι εγώ δεν έχω την ιδέα του αυτήν. Άλλο ηγούμενος, άλλο δάσκαλος. Ο ηγούμενος προσπαθεί να φορτωθεί τα αμαρτήματα και τα βάρη των άλλων. Ο δάσκαλος έχει πείρα της διδασκαλίας, μελατάει και σήμερα καθαρά να την προσφέρει στα παιδιά με το έργο του μεγαλύτερο. Όσο για τους πειρασμούς που μας συμβαίνουν τον καιρό αυτό, έχω την εντύπωση ότι δεν είναι ξένοι προς την Εκκλησία, προς την ιστορία της Εκκλησίας. Είναι πολύ οικείοι στην πείρα της Εκκλησίας οι πειρασμοί και μάλιστα και πολύ ωφέλιμοι. Και ποτέ δεν επιτρέπει ο Θεός πειρασμούς χωρίς να βγάλει ωφέλιες και μάλιστα πειρασμούς που δεν μπορούμε να τους βαστάξουμε. Όταν οι πειρασμοί είναι έξωθεν, είναι πειρασμοί που μπορούμε να τους βαστάξουμε και τώρα βγάλουν και ωφέλιες. Οπωσδήποτε πολλοί πονούν, ορισμένοι προβληματίζονται, άλλοι σκανδαλίζονται, άλλοι χωρίς γνώση ειδική των πραγμάτων με παραπληροφορίες οδηγούνται σε λανθασμένα συμπεράσματα. Τελικά όμως έρχεται ώρα όταν κατευνάζεται το κύμα, όλοι παίρνουν μία σαφίδα ωφέλειας. Και αυτό το λόγο έχει και ένας τέτοιος κοινός πειρασμός που παραχωρείται από τον Θεό. Ο άνθρωπος, όπως ξέρετε, είναι πλασμένος από τον Θεό και χωρίς τον Θεό δεν μπορεί να ζήσει. Την προσπάθειά του να αυτονομηθεί από τον Θεό δημιουργούνται αυτοί οι πειρασμοί, είναι αναγκαίοι περισσότερο για να επανασυνδεθεί ο άνθρωπος με τον Θεό και να επιτυγχάνεται πάντα αυτό ότι ο Θεός είναι το ανθρώπου και άνθρωπος του Θεού. Έστω κι αν μερικοί βγάζουν αρνητικά συμπεράσματα, έρχεται ώρα που ένας πειρασμός αργά ή γρήγορα δίνει, όπως είπα, ωφέλεια στον καθένα. Ιδίως εμάς τους χριστιανούς, οι οποίοι πολλές φορές αποπροσανατολιζόμαστε από την πνευματική ζωή, οδηγούμαστε σε λαφασμένα τιμή συμπεράσματα, έστω κι αν φαίνεται ότι έχουμε δίκιο. Ένας πειρασμός μας προσυνίζει λιγάκι και καταλαβαίνουμε ότι αυτό το δίκιο που το βλέπουμε από την πλευρά της προσωπικής μας αντίληψης, όχι από την ολική και την καθολοκληρική, ας πούμε, και την κυβλική ζωή. Ένας πειρασμός όταν μας προσκυνάει και μας φέρνει στρογγυλίσματα, μας αναγκάζει να βλέπουμε τα πράγματα και από άλλες όψεις. Και κυρίως να αντιλαμβανόμαστε ότι η πορεία μας δεν είναι πορεία στατική ή με μικρό βηματισμό, πρέπει να γίνει πορεία με μεγάλο βηματισμό για να δημιουργηθεί εκείνο για το οποίο έχουμε βλαστεί. Δηλαδή θα αποκτήσει κανείς την συγγένεια με τον Θεό και την ομοιότητα με τον Θεό που είναι η λεγόμενη Θεό.
στην Ακρόπολη της Αγάπης, εν παραδείγματι, ανεβαίνει κανείς όταν γίνει ολόκληρος κατοικητήριο της Αυστραλίας. Εάν τυχόν κανείς δεν έχει σαν πρώτη θέση στη ζωή του το μυστήριο της Αυστραλίας, δεν μπορεί να ολοκληρώσει στη ζωή του αυτή τη σχέση με τον Θεό. Η θέωση δηλαδή δεν είναι τίποτε άλλο παρά, όπως λέει ένας Άγιος, μια θεία ιεροργία που ιεροργείται ο απόλυτος λόγος της σοφίας και ο άνθρωπος γίνεται ομοιότυπο της εικόνας του λόγου. Που σημαίνει ότι είναι μια εσωτερική διεργασία και δεν είναι ένα αποτέλεσμα που προέρχεται, ας πούμε, από μια απότομη αλλαγή. Είναι μια ισόβια, θα λέγαμε, αγωνιστική προσπάθεια και διάθεση του ανθρώπου. Μέσα σε αυτή την αγωνιστικότητα οι άνθρωποι γίνονται θεοί εν μέσω Θεού. Γίνονται δηλαδή όμοιοι με τον Θεό και οπότε κυβερνά ο Θεός με τον τρόπο που εκείνος ξέρει από τα κυβέρνα. Και αν επιτύχει όμως κανείς αυτή την ενότητα με τον Θεό και να γίνει όμοιος με τον Θεό, εξαιτίας του ότι η φύση μας είναι διαφορετική από ό,τι είναι ο Θεός, παρόλο που προερχόμαστε από τον Θεό, χρειάζεται και μάλιστα εξαιτίας του ότι με την αποστασία πήγαμε μακριά από τον Θεό, χρειάζεται η επανασύνδεση και η επανασύνδεση αυτή γίνεται σταδιακά. Δεν μπορεί από τον λόγο να γίνει απότομα, γιατί ούτε ο Θεός το θέλει αυτό, γιατί αν μπει μέσα στον άνθρωπο χωρίς προϋποθέσεις, ο άνθρωπος καταστρέφεται, αλλά και ούτε ο άνθρωπος είναι δυνατόν να κάνει πρόσληψη τη χάρη του Θεού χωρίς προηγούμενες προετοιμασίες ασκητικής διαγωγής και ενός ευνοτισμού πείρας. Τα στάδια λοιπόν της τελειώσεως είναι αναγκαία να τα περνάει κανείς, είναι όπως είναι αναγκαίες οι τάξεις στο σχολείο. Δεν μπορεί κανείς να πει στην πρώτη δημοτικού θα προσφέρουμε όλα τα μαθήματα και τα μαθήματα του υπολείπου δημοτικού, του εντάξεων του δημοτικού και τα μαθήματα του γυμνασίου και του λυκείου και του πανεπιστημίου. Γι' αυτό σιγά σιγά γίνεται η πρόσληψη και σιγά σιγά γίνεται η αύξηση η νοητική. Έτσι είναι και στην πνευματική ζωή. Για να μπορέσει να περάσει κανείς από τη μια τάξη στην άλλη, χρειάζεται να επιδίδεται αρχικά στα πρώτα μαθήματα, τα θεμελιακά όπως λέμε μαθήματα, που θα του δώσουν τις δυνατότητες να μπει μέσα στην γενικότερη και την πληρέστερη γνώση. Γι' αυτό και οι πατέρες αντιλήφθηκαν με την πείρα τους ότι η ζωή για να μεταμορφωθεί και να γίνει όμοια με τον Θεό χρειάζεται να περάσει από αυτές τις τάξεις, από αυτά τα στάδια όπως λέμε. Και οι τάξεις αυτές γίνονται μέσα από την κάθαρση, από το βούρκο της ψυχής, που με θερμά δάκρυα κανείς επιτυγχάνει αυτό, και ορισμένοι δεν προλαβαίνουν να το επιτύχουν, επειδή δεν είναι απλό πράγμα η καθαρότητα μέσα στον άνθρωπο. Και δεύτερον, γίνεται με την ιεργία, όπως λέει ένας Άγιος εδώ, των εντολών του Θεού. Και προσπάθειά μας από την πλευρά μας να συμμορφωθούμε με την φυσική μας ιδιότητα, δηλαδή με την αποστολή που έχουμε να φτάσουμε στο Θεό και να ομοιάσουμε, που θέλει άσκηση και αγώνα, και ταυτοχρόνως στην προσπάθειά μας να αγγίζουμε και να μετέχουμε στις εντολές του Θεού που οι πατέρες ονομάζουν προβολές. Προβάλλεται ο Θεός δια των εντολών και όποιος αγγίζει τις εντολές και μόνο να αγγίξει τις εντολές, πολύ περισσότερο εάν μπει και μέσα σε αυτές τις προβολές, ο άνθρωπος μετέχει στην Θεία Χάρη. Δηλαδή, ο Θεός συμπεριφέρεται με τις εντολές Του και προσφέρεται με τις εντολές Του στον κόσμο, όχι σαν με ξερούς νόμους και διατάξεις, αλλά σαν μια προβολή της ίδιας Του της φύσης, της ίδιας Του της υπάρξης. Οπότε, η ίδια Του ύπαρξη, που ως φύση είναι άγνωστος και απροσφέροντος σε εμάς, αλλά ως
θεία ενέργεια που προέρχεται από την θεία φύση γίνεται μετεκτή και γίνεται στους ανθρώπους αντιληπτή και προσληπτή, μπαίνει μέσα στην θεία χάρη ο άνθρωπος και η θεία χάρη μπαίνει μέσα στον άνθρωπο. Δηλαδή χρειάζεται εκ μέρους του ανθρώπου το άνοιγμα και ταυτόχρονος εκ μέρους του Θεού η προβολή αυτή της θείας χάρης. Λένε οι πατέρες ότι είναι τρεις οι τάξεις τις οποίες πρέπει κανείς να περάσει για να φτάσει στην τελειότητα και στη θέωση. Η μία τάξη είναι η καθαρτική, η δεύτερη είναι η φωτιστική και η τρίτη είναι η μυστική ή τελειοποιητική. Άλλοι άγιοι τα ονομάζουν αυτά τα στάδια με διαφορετικές λέξεις. Το παραδείγμα του Άγιος Μάξιμος λέει ότι είναι η αρχάρη, είναι η μέση και είναι η τέλη. Ή αλλού λέει ότι είναι η τάξη των φοβουμένων, η τάξη των προκοπτώντων και η τάξη των τελείων. Οπότε κανείς θα μπει από την πρώτη τάξη την καθαρτική για να μπορεί να περνάει τις άλλες τάξεις. Εγώ θα σας μιλήσω τώρα για τις τρεις τάξεις, αλλά δεν έχω φτάσει ούτε στην άκρη της πρώτης. Αλλά από ό,τι διαβάζουμε στους πατέρες και από ό,τι προσπαθούμε όσο μπορούμε να μετέχουμε σε αυτά τα πατέρες και χάρη του Θεού, θα μπούμε μέσα σε αυτές τις τάξεις για να δούμε τι είναι, ποια είναι τα μαθήματα που χρειάζεται κανείς να διαβάζει επί παραδείγματι ή να τηρεί και να μπορεί να περνάει αυτές τις τάξεις. Και η πρώτη τάξη είναι καθαρτική. Ποιο είναι το έργο της? Οι πατέρες λένε, πρώτον, το πρώτο έργο της καθαρτικής τάξης είναι η απόρριψη της μορφής του χωρικού ανθρώπου. Πρέπει ο άνθρωπος να μάθει ότι δεν είναι μόνο χώμα, ότι δεν είναι μόνο χωρικός. Πρέπει και εμπειρικός και ιδίως με τον νου του να αντιληφθεί ότι ο άνθρωπος αποτελείται από στοιχεία που μένουν να ζήσουν στον αιώνα. Γι' αυτό και ονομάζεται θεοειδής ο άνθρωπος. Έχει το είδος, έχει τη μορφή, έχει την ιδέα του Θεού. Ο άνθρωπος που δεν πιστεύει ότι ο Θεός μπορεί να τον διαιωνίσει, δηλαδή να τον πάρει στα δεξιά του και να τον κάνει αιώνιο, αυτός πιστεύει όπως πιστεύουν, θα λέγαμε, τα άγρια ζώα και συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρονται τα άγρια ζώα. Ο χωρικός άνθρωπος τι κάνει? Τρώει, πίνει, γλεντάει, συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται ο κοσμικός, δεν έχει καμιά διάθεση και αντίληψη να πιστέψει πέρα από τον τάφο, γι' αυτό και δεν το δεσμεύει για τίποτε να κάνει οτιδήποτε. Εάν κανείς δεν μάθει αυτό το μάθημα, δεν μπορεί να προχωρήσει στα άλλα μαθήματα τα παρακάτω. Δεύτερον, χρειάζεται να απαλλαγεί από κάθε πρόσινη κακία, λέει ο Άγιος Μάξιμος. Τι είναι η πρόσινη κακία? Λίγα λόγια θα σας πω πώς το αναφέρει ο Άγιος. Υπάρχουν, λέει, στη ζωή του ανθρώπου τρία είδη ζωής. Το ένα είδος είναι η σωματική. Το άλλο είδος είναι η ψυχική, η νοερά. Και το τρίτο είδος, λέει ο Άγιος, είναι η παρορμητική. Το παρορμητικό είδος ζωής τι είναι? Είναι μία δίσθηση μιας ψευδορουσίας, μιας απουσίας του όντως Θεού και μιας ψευδορουσίας που δημιουργείται από την απουσία του Θεού. Την ονομάζει αυτή τη ζωή παρόρνηση. Είναι η επαφή ζωή. Διεισδύει αυτή η παρόρνηση, σατανική ζωή που λέμε. Διεισδύει αυτή η παρορμητική ζωή στο βάθος του ανθρώπου και φτάνει ως το DNA του ανθρώπου και όχι μόνο αυτό, αλλά γίνεται και καθοριστική και καθοδηγητική της ψυχοσωματικής του ζωής. Είναι πολύ βασικό πράγμα όταν λέει ο Χριστός ότι εγώ ήρθα να λύσω τα έργα του διαβόλου. Τα έργα του διαβόλου είναι αυτά ακριβώς που δημιούργησε ο διάβολος μέσα στον άνθρωπο και
και έφτιαξε ένα πλέγμα τέτοιο ώστε να περιπλέξει την ψυχή και με όλες τις δυνάμεις της και το σώμα με όλες τις αισθήσεις από τα απλά στοιχεία του κιτάρου μέχρι τον όλον άνθρωπο να τα περιπλέξει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ζει και να συμπεριφέρεται σύμφωνα με το θέλημα του διαβόλου και όχι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και λέει εδώ ο Άγιος ότι χρειάζεται να απαλλαγεί από αυτή την πρόσινη κακία, γιατί ονομάζει κακία. Για να απαλλαγεί κανείς από αυτή την κακότητα, πολύ σοβαρό ας πούμε μάθημα να μπει κανείς μέσα σε αυτή την διαδικασία για να απαλλαγεί από αυτή την κακία. Για να απαλλαγεί λοιπόν από αυτό χρειάζεται πάλι οι δύο περιπτώσεις. Η θέληση του ανθρώπου και το έργο του ανθρώπου και η χάρη του Θεού. Η θέληση του ανθρώπου τι κάνει, παλέει με τον διάβολο. Αλλά δεν είναι ικανή η πάλι του ανθρώπου να εκδιώξει τον διάβολο. Είναι αναγκαία όμως για να συγκινήσει τον Θεό να μπει μέσα στον άνθρωπο για να εκδηλώσει το κακό. Λοιπόν το έργο λέει είναι το να παλαιώμε, να αντιπαλαιώμεθα, να πολεμούμε και να αντιπολεμούμεθα, να δέρουμε και να δερόμεθα από τον διάβολο. Τον γάρ Θεού εστί το εκδηλώσε το κακό. Οπότε αν βάζουμε σε ένα μικρό ποσοστό αγώνας προς αυτή την κατεύθυνση, κυρίως τη θέλησή μας, ο Θεός βάζει το μεγαλύτερο ποσοστό και φεύγει αυτή η πρόσωπη, ας πούμε, ουσία που έρχεται μέσα στον άνθρωπο. Τρίτον, πρέπει ο άνθρωπος να μισήσει την ύλη. Εδώ χρειάζεται μια προσοχή. Επειδή είναι υλικός άνθρωπος, δεν μπορεί να μην χρησιμοποιεί την ύλη. Γιατί δεν είναι η μορφή της. Μισό την ύλη σημαίνει δεν τη βάζω σε προτεραιότητα στη ζωή. Δεν τη βάζω σε θέση που να μου αφαιρεί το Θεό. Μπορώ να την εντάξω μέσα στην χριστιανική μου ζωή, κατά τι τρόπο όμως που να λειτουργεί στη σωτηρία. Όχι στην αποδιοργάνωση της εσωτερικής μου ζωής και πολύ περισσότερο στην αποδιοργάνωση της κοινής ζωής που ζούμε. Ο μίσος της ύλης δεν είναι μίσος που δεν πρέπει να δέχεται κανείς την ύλη, γιατί είναι έργο Θεού. Και μερικές φορές η Εκκλησία μας τιμά εξίσου την ύλη όσο και το Πνεύμα. Βλέπετε, επί 100 χρόνια έγινε η επανάσταση των οικονομάχων εναντίον της ύλης. Όμως δια της ύλης ο Θεός έφερε σωτηρία στον κόσμο. Δια του ψυχοσωματικού στοιχείου ο Θεός έφερε τη χάρη του τον ουρανό. Και είναι μια μεγάλη θεολογία αυτή, η θεολογία της εικόνας, όπως λέμε, η θεολογία της ύλης, είναι μια μεγάλη θεολογία το πόσο η Εκκλησία ενέταξε την ύλη μέσα στην ιερουργία της Θεός. Επομένως, δεν πρέπει κανείς με ελαφρά καρδία να λέει «Α, ξέρεις, αυτός χρησιμοποιεί την ύλη, άρα δεν είναι πνευματικός άνθρωπος». Μερικές φορές η ύλη είναι στοιχείο σωτηρίας πάρα πολύ αναγκαίο που χωρίς αυτή δεν μπορεί κανείς να βρει τον Θεό. Βλέπετε όταν λέει τον άτομο ημών των οποίων δώσουμε σήμερα που σημαίνει ότι κάθε μέρα πρέπει να έχουμε τον άτομο των οποίων στον πατέρα του ερμηνεύουν βέβαια ότι είναι το σώμα του Χριστού, το σώμα και το αίμα του Χριστού κυρίως. Χωρίς να αρνούνται ότι είναι και ο κοινός άγιος. Όμως και το σώμα και το αίμα του Χριστού προέρχονται από τα υλικά στοιχεία. Όπως όλα τα μυστήρια βλέπετε διέρχονται μέσα στα υλικά στοιχεία. Και δεν τα φέρνει ένα αερίος ο Θεός τα επιτεύγματα του ουρανού, τα φέρνει μέσα από την ύλη. Γι' αυτό και η ύλη πλέον έγινε στοιχείο της πνευματικής μας ζωής και πρέπει κανείς με μέτρο και διάκριση πνευματική να τα χρησιμοποιεί ώστε να μην γίνονται ούτε εγκλωβισμοί της ψυχής, τα υλικά στοιχεία, αλλά να μην γίνονται και μονοφυσιτικές ιδέες και φαντασίες που μπορεί ο άνθρωπος να χάσει και την ψυχή του ακόμη, εάν δεν τα δέχεται. Κάποτε πήγε ένας έτσι θεωρητικός σε ένα μοναστήρι και είδε τους μοναχούς εκεί να δουλεύουν. Και του λέει προηγουμένου. Και έρωτα λέει, βλέπω ασχολείστε με την βρόση την απολυμένη.
Εδώ χρειάζεται να ασχολούμαστε με την γλώσσα, τη μέμψα. Δεν μιλήσω εγώ, δεν είναι ένα μοναχό, δεν είναι ένα βιβλίο. Και του λέει, βάλτε το ακροτέρι και δώστε το βιβλίο να διαβάσει. Τελείωσε τη δουλειά του στη μοναχή, ήρθε η ώρα τη τράπεζα. Δεν του μίλησαν αυτό, το άφησε να γίνει, να διαβάζει. Φάγανε οι μοναχοί, πήγανε να ξεκουραστούν. Το σπίτι έμεινε και λίγο έξω από την πόρτα να δει, θα το φωνάξουν να πάει. Τίποτα κανείς δεν λέγα. Μετά πέρασε ο μοναχός, λέει πάτε, τι κάνετε, φάγατε, δεν φάγανε. Τι λέει ο γέροντας, λέει, θα φάγω εγώ, λέει εδώ. Έρχεται το γέροντας, τι θέλετε, λέει. Λέει φάγατε και εγώ, τι μάλλον δεν θα φάω. Μα εσύ λέει, δεν βάλεσαι την πρόσφυγη την μέρα. Την πρώτη να πω την μέρα. Αγιάστηκε εγώ με τάνια και είπε σε πόλη σαν γέροντα διακρίτωσε. Άλλο να χρησιμοποιείς την ύλη για τη ζωή σου και την εξωτερία σου και να χρησιμοποιείς για την πλεονεξία σου και κυρίως για να γίνεσαι δύναμος στον άλλο. Είναι πολύ βασικό αυτό να μισήσουμε την ύλη ως προς την ιδιότητά της να θεοποιεί την ύπαρξή της. Η ύλη είναι στοιχείο της σωτηρίας, δεν είναι όμως ως σωτήρα. Τέταρτο, πρέπει να λιώσει η σάρκα, λέει. Τι σημαίνει να λιώσει η σάρκα, είδατε η ύλη, είναι σάρκα. Αλλά δεν την προωθεί εδώ, έτσι σε ένα στοιχείο, ας πούμε, σωτηρία. Όταν η σάρκα παχύνεται, το πνεύμα εγκλωβίζεται. Και το ξέρουν από πείρα οι πατέρες αυτά. Γι' αυτό και δημιουργούν την άσκηση της νηστείας, των νηστιών. Βλέπετε, ο χρόνος μας είναι οι περισσότερες μέρες είναι νηστεία. Ακριβώς για να περιορίζει την πλεονεκτική ιδιότητα της σαρκός, η οποία έχει πάντα την λεμαρχία, την γαστρεμαρχία, να συμπεριφέρεται με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να υποβαθμίζεται και να αποδυναμώνεται η εσωτερική, ας πούμε, κατάσταση της ψυχής. Πέμπτον, αποφυγεί κάθε αιτία που οθεί τον λογισμό σε πάθος. Βλέπετε, μπαίνει λίγο πιο μέσα. Υπάρχουν μερικές αιτίες εξωτερικές που μας σωθούν ώστε να επιτελούμε μερικά έργα τα οποία στόχο έχουν το πάθος. Άλλο να κάνει μια αμαρτία μια φορά, και άλλο να κάνει την κάνει 2, 3, 5, 10. Οπότε σου δημιουργεί ένα αστερισμό και δεν μπορεί να διαφύγει. Σε αυτό το πάθος. Και όταν δημιουργηθεί μέσα στον άνθρωπο το πάθος, αμέσως τον βάζει μπροστά του σαν εικόνα και τον λατρεύει. Και όταν έρχεται η ώρα να επιτελέσει τα τελείματα του πάθους, δεν παραγίνεται έξω οτιδήποτε, αυτός θα πάει εκεί να επιτελέσει το πάθος. Κυρίως αυτά τα μεγάλα πάθη, όπως είναι η μέθη, όπως είναι τα ανθρωπικά σήμερα, όπως είναι άλλες συνήθειες, αρχικές, που τον άνθρωπο δεν τον αφήνουν ούτε μια στιγμή ήσυχο. Αν αποφύγεις την αιτία, απέφυγες αμέσως στη συνέχεια. Και ποια είναι η αιτία, παραδείγματος, θέλεις να δεις μια γυμνότητα. Η αιτία είναι η τηλεόραση. Η αιτία είναι το Ιντερνετ. Άμα αποφύγεις την αιτία, αμέσως απέφυγες την πράξη. Και οπότε χρειάζεται κανείς να έχει μια διείσδυση τέτοια ώστε να ψάχνει να βρει ποιες είναι οι αιτίες που το οδηγούν στα πάθη. Και τις αποφέρει. Έκτον, η μετάνοια για τα περασμένα αμαρτήματα. Μερικές φορές γνωρίζουμε τον Θεό σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή της ζωής μας και για να μπορούμε να αρχίσουμε μια πνευματική ζωή και να βγούμε ένα τέτοιο, χρειάζεται να δούμε και την πίσω από εκείνη τη στιγμή ζωή. Χρειάζεται κανείς να πάει πρώτον να μετανοήσει για αυτό και ό,τι έπραξε στο παρελθόν και συνεχεία να πάει να χειμωριστεί για να μπει μέσα στο στάδιο του αγώνα καθαρό. Γιατί αλλιώς θα λαχανιάσει από την πρώτη στιγμή και ο διάβολος θα τον καταρρύψει και δεν τον αφήσει να προχωρήσει. Έβδομον, τα δάκρυα για να ξεπλένει την αρνία της αμαρτίας. Η αμαρτία είναι όπως το αλάτι. Μερικές φορές δεν αλατίζει απλώς τον οργανισμό μας, αλλά τον δημιουργεί τέτοια άλατα ώστε τους προσφύγει όλες
της λειτουργίας του οργανισμού του. Τα δάκρυα είναι εκείνα τα οποία μπορεί να ξεπλένουν αυτές τις συνδέσεις τις αρνητές και να τον οδηγούν στην κάθαρση και στην διασύνδεση με τον Θεό. Όγδον, η ρύθμιση της διαγωγής σύμφωνα με την χρηστότητα του Πνεύματος. Εμείς πρέπει όχι απλώς να απαλλασσόμαστε, όχι απλώς να αγωνιζόμαστε, όχι απλώς να δίνουμε την αίσθηση ενός αγωνιστού ως προς την επαφή μας, αλλά πρέπει να καθοδηγούμε και τον εαυτό μας σε τέτοια ζωή που να είναι σύμφωνη με τη ζωή του Πνεύματος. Και αυτό και πολλές φορές οι μελέτες μας βοηθάνε σε αυτά τα πράγματα για να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου στη ζωή μας. Μερικές φορές το θέλημα του Θεού δεν το διαβλέπουμε μέσα από τα αναγνώσματα, γι' αυτό και έρχεται μέσα από τους πειρασμούς. Γι' αυτό και λέει πατέρα, άρα τους πειρασμούς και οδύσεις ο λόγος. Γιατί οι πειρασμοί ταλανίζουν τον άνθρωπο, το ξυπνάνε και αρχίζουν να του αποκαλύπτουν το θέλημα του Θεού. Και γίνεται μέσα από μια διαργασία και πότε συμμορφώνεται εύκολα μετά του Πνεύματος. Και σαν τελευταίο έρχεται με την κατάνοιξη η κάθαρση από κάθε στρατηγικό ή ψυχικό μορισμό. Όταν κανείς προχωρεί σε αυτά τα μαθήματα και τα μαθαίνει εκ πείρας, έρχεται ένα αίσθημα μέσα κατανοήσεως, κατανοητικό μες την ψυχή, και όχι απλώς να κρύει και κλαίει, αλλά δημιουργεί ένα κλίμα τέτοιο μέσα στην ψυχή, ώστε να τον οδηγεί σίγουρα την ενότητα και της ψυχής και του πνεύματος. Είναι το πιο ωραίο κλίμα που μπορεί κανείς μέσα από την κατάνοιξη να βρει και τη θαλπορή του Θεού, αλλά και ταυτόχρονα να βρει και το κεντρί της αμαρτίας. Οπότε με τη θαλπορή και το φωτισμό του Θεού διώχνει από μέσα του το αγκάθι της αμαρτίας και κάθεται και κλαίει με χαρμολύπη. Πρώτα με λύπη γιατί τον πλήγωσε ο διάβολος και δεύτερον με χαρά γιατί τον ανακαίνισε η χάρη του Θεού. Όλα αυτά βέβαια προκύπτουν, όπως είπα, τη θέληση του ανθρώπου και την άσκηση και εν συνεχεία την αγάπη του Θεού. Και πάμε στο δεύτερο στάδιο, το οποίο θα σας το πω απλώς για να ξέρετε, πολύ περισσότερο το τρίτο. Είναι στάδια που τα επιτυχάνουν ολίγοι αυτά, όσοι τα επιτυχάνουν όμως είναι, αγγίζουν την αγιότητα. Είναι αναγκαίο να το ξέρει ο κάθε χριστιανός, γιατί πρέπει να έχουμε λίγο πολιτικό αστέρα, έστω και αν είναι μακριά, να μας καθοδηγεί εμάς τι. Πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, δεν αγωνίζονται στη ζωή τους, γιατί δεν έχουν αυτά τα υψηλά. Έχουν μάθει τον χριστιανισμό με τις εκδηλώσεις και τις διασυνδέσεις τις κοινωνικές. Και ο χριστιανισμός έχει κοινωνικό περιεχόμενο, έχει προβολή προς την κοινωνία, αλλά δεν γεννάται ούτε από τον κόσμο αυτόν, ούτε στο γέννη στον κόσμο αυτόν. Διαπερά από τον κόσμο αυτόν. Από τα έσχατα έρχεται η χάρη και στα έσχατα στο χέρι και εκεί θέλει να τραβήξει τον άνθρωπο. Ποτέ δεν τον εντάσσει μονίμως μέσα σε αυτή την κοινωνία και δεν του δημιουργεί προϋποθέσεις να ζήσει εδώ στη ζωή ως σαν αιωνιότητα. Βλέπετε οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι έχουν χάσει αυτή την αίσθηση και προσπαθούν να δημιουργήσουν παραδείσους σε αυτή τη ζωή. Και όταν δεν μπορούν με καλό τρόπο, κάνουν παραδείγματα, πάρκα, ξέρω και εγώ πόσα ωραία σπίτια, πόσες ωραίες καταστάσεις, ωραίες εφευρέσεις κλπ. Να φτιάξουν ένα παράδεισο επί της γης. Και όταν δεν μπορούν να τον επιτύχουν με αυτά τα μέσα τα επιστημονικά και τα κοινωνικά, χρησιμοποιούν ακόμα και τη βία για να μπορέσουν να αποδώσουν την αλήθεια που αυτοί συνέλαβαν ως μια αλήθεια γενική και που πρέπει ο κάθε ένας να την προσλάβει και να γίνει έτσι η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση, να προσφερθούν δηλαδή τα αγαθά της δυτικής κοινωνίας σε όλο τον κόσμο, γιατί άλλοι πάσχουν, βλέπετε, δεν έχουν αγαθά και πρέπει σίγουρα να πάρουν τα αγαθά. Αλλά η χάρη του Θεού που δημιουργεί στον άνθρωπο πρώτο πραγματική και μεταμόρφωση δεν προέρχεται ούτε από τη γη, έρχεται από τον ουρανό και ούτε στο χέρι του άνθρωπο καθενός στη γη, αλλά τον ελκύει προς τον ουρανό
Γι' αυτό και έχουμε το δεύτερο στάδιο, το οποίο είναι πιο, ας πούμε, τελειοποιητικό στάδιο που μπορεί τον άνθρωπο να φτάσει σε άλλες σφαίρες. Με τους προηγούμενους αγώνες που είπαμε, μπαίνει ο άνθρωπος σε μια κατάσταση που οι πατέρες την ονομάζουν απάθεια. Δηλαδή δεν μπορεί να δημιουργηθεί πάθος μέσα στον άνθρωπο. Δεν κινείται παθολογικά πλέον η ψυχή του ανθρώπου. Και αυτή η απάθεια έχει μερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Να δούμε ποια είναι αυτά τα γνωρίσματα. Πρώτον, είναι η γνώση των όντων, λέει ο Άγιος Νικήτας ως Κιθάτος. Η γνώση των όντων σημαίνει όταν ένας συμπαθής, ξέρετε, βλέπει τα όντα από την επιφάνειά του στο μόνο. Όταν ένας βγαίνει, καθαρίζεται και μπαίνει μέσα σε ένα τέτοιο απαθή κόσμο, αμέσως ο φωτισμός του νόου του έχει μια διαισθητικότητα και μπαίνει μέσα στο είναι των όντων. Και βλέπει τα πράγματα από μέσα. Και κρίνει διαφορετικά από ό,τι κρίνουν οι άλλοι άνθρωποι. Όχι μόνο των όντων αυτά που βλέπουμε μέσα τώρα με τα μάτια, να μην πω αισθανόμαστε τις αισθήσεις, αλλά και εκείνων που πολλές φορές ως γεγονότα διαφλέγονται μέσα στην ζωή μας. Γι' αυτό και πολλές φορές βλέπετε οι πατέρες με έναν πειρασμό τέτοιον, οι άγιοι πατέρες, μιλάνε με διαφορετικό τρόπο από ό,τι μιλάει ένας κοινός άνθρωπος. Έρχεται ένας κοινός άνθρωπος και λέει, τι έχω κάνει εγώ στη ζωή μου και παθαίνω αυτά που παθαίνω. Βλέπει τα γεγονότα με έναν μυρολογικό τρόπο. Πάει, επιφανειακά. Ένας όμως Άγιος θα πει, τι έχω κάνει στη ζωή μου. Τι έχω κάνει στη ζωή μου. Και αρχίζει και ψάχνει που να με φέρει το Θεός με τόση αγάπη. Σαν να συμπεριφέρει με τόση αγάπη. Γιατί θεωρεί τον πειρασμό ως ένα τελειωτικό, ας πούμε, στοιχείο του Θεού αγάπης. Δεύτερον, η θεωρία των δρόμων της πτήσεως. Που σημαίνει ότι εδώ είναι το γιο αξίμα αυτή η διδασκαλία. Κανείς όταν ενεργούν οι αισθήσεις, όπως σας είπα, βλέπει τα πράγματα απ' έξω. Όταν όμως ενεργεί ο έσω άνθρωπος, έχουμε 5 αισθήσεις εξωτερικά, οι πατέρες θεωρούν ότι υπάρχει και μια έκτη αίσθηση που είναι η νοερά αίσθηση. Αυτή η νοερά αίσθηση δεν είναι απλή αίσθηση που διερευνά τις επιφάνειες των πραγμάτων, αλλά είναι μια δύναμη του ανθρώπου που και από τη φύση της αλλά και πολύ περισσότερο αν έχει και το πνεύμα του Θεού, διεκδύει μέσα στο βάθος και βλέπει τους λόγους για τους οποίους ιδρύθηκαν και δημιουργήθηκαν τα όντα. Και δεν στέκεται απλώς στην ιστορική, ας πούμε, ή την επιστημονική διερεύνηση, αλλά προχωρά μέσα στην πραγματική γνώση όπου την έχει δώσει. Αυτό και βλέπετε πολλοί άνθρωποι σοφοί, παραδείγματι, μπορούν να διεισδύσουν μέχρι σε ένα σημείο πέρα από εκεί που διεισδύει ο απλός γνώσος. Οι Άγιοι όμως μπορούν να διεισδύσουν και πέρα από εκεί που διεισδύει ο φιλόσοφος γνώσος. Γι' αυτό και η φιλοσοφία των πατέρων αρχίζει από εκεί που τελειώνει η φιλοσοφία των φιλοσόφων. Γι' αυτό και οι πατέρες είναι φιλόσοφοι, δεν είναι άνθρωποι απλώς. Έχουν μέσα την δυνατότητα, την ικανότητα να μπαίνουν μέσα στα πράγματα και να ερευνούν και ερμηνεύουν τελείως διαφορετικά από ό,τι ερμηνεύουν οι κοινιά μας. Είτε αυτές είναι γραφές, παλαιά και μη λεπτή, είτε είναι όλα όπως βλέπουν τα δημιουργήματα, είτε είναι διάφορα γεγονότα, έχουν τη δυνατότητα να διεισδύουν στο βάθος όλων αυτών και να προσφέρουν γνώσεις που δεν τις έχει κανείς αντιληφθεί, ούτε τις έχει υποπτευθεί. Τρίτον, αρχίζει εδώ, όταν κανείς εργάζεται τη λεγόμενη φυσική θεωρία, τώρα δεν ξέρω πώς θα σκοράζω σε αυτό, προσπαθώ να μπορώ να το ερμηνεύσω, άλλη θεία θεωρία, άλλη φυσική θεωρία, φυσική θεωρία, λένε οι πατέρες, είναι αυτή η συγκέντρωση του νου του ανθρώπου
που προέρχεται από μια καθαρότητα λίγο και βυθεί μέσα στα όντα. Αυτή η φυσική θεωρία είναι ένα στοιχείο προκοπή του ανθρώπου και ταυτοχρόνως είναι ένα στοιχείο που αντιλαμβάνεται μέσα από όλα αυτά και την ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος. Βλέπει δηλαδή μέσα στα όντα πώς δουλεύει η σοφία του Θεού και αντλεί από εκεί, από την αρχίσματα, από τη δημιουργία, αντλεί την χάρη του Θεού. Είναι ένας τρόπος θεογνωσίας η θεωρία αυτή η φυσική όταν έρχεται. Οι πατέρες το ονομάζουν ευθύ τρόπο που μπορεί εύκολα να βρει ας πούμε το Θεό μέσα από τα όντα, αλλά όχι τόσο εύκολα επειδή βρίσκεται στην πτώση. Μπορεί να παραπλανηθεί, μπορεί να το καταλάβει πολλές φορές. Τώρα, ποιο είναι το έργο αυτής της απαθούς ζωής. Η κάθαρση του νου που γίνεται με τη θεϊκή φωτιά. Πώς μπορούμε να καθαρίσουμε το νου μας. Ο νους, ξέρετε, είναι το πιο, θα λέγαμε, ευαίσθητο στοιχείο, το μοναδικό, το μάτι του στοιχείου, που κινείται κατά δύο τρόπο που δεν μπορεί κανείς να το ελέγξει ούτε να το πιάσει. Από εκεί ξεκινάει η παραπλάνηση με το πιθάνιο του σκάφους και αν δεν το προσέξει μερικές φορές το οδηγεί το σκάφος σε γκρεμό. Για να μπορέσει ο νους να καθοδηγεί σωστά τον άνθρωπο χρειάζεται να καθαίρεται. Και η κάθεση του νου του νους γίνεται κυρίως με την προσευχή, ιδίως με την ωραία προσευχή, χρησιμοποιώντας το όνομα του Χριστού που έχει ιδιότητες σωστικές και καθαρτικές, ο νους κολλάει πάνω στα λόγια και συνεχεία στη χάρη που φέρνουν τα λόγια και το όνομα του Χριστού και ταυτοχρόνως εισέρχεται μαζί με τον Θεό μέσα στο βάθος της ψυχής του και αντιλαμβάνεται και βλέπει μόνο εκείνα τα οποία προσφέρει αυτός. Μπορεί τα μάτια του να βλέπουν εξωτερικά όλα τα άλλα. Ο νους όπως βιώνει αυτή την εμπειρία που του προσφέρει ο Θεός. Είναι οι πρώτες στιγμές που κάνει ο άνθρωπος μετά τις πρώτες ασκήσεις αυτής της θείας παρουσίας μέσα από τον νου. Και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς αν κανείς δεν χρησιμοποιήσει την προσευχή. Γι' αυτό η προσευχή είναι ένα αναφέρετο κομμάτι από τη ζωή μας. Και τα μυστήρια βοηθάνε. Και η αυτοσυγκέντρωση βοηθάει και η μελέτη βοηθάει, αλλά κυρίως η προσευχή γίνεται αιτία να μπαίνει η Θεία Φωτιά μέσα στο νου του για να καθαρίζει όλες τις άλλες αναμίξεις που πολλές φορές έρχονται μέσα στο νου μας. Το κεφάλι μας μερικές φορές γίνεται κέντρο, ας πούμε, σκέψεων και λογισμών που είναι επική. Και εδώ πρέπει να υπάρχει μια εργασία να μπορούν να ξεχωρίσουν αυτοί οι λογισμοί. Να μπαίνουν οι θεϊκοί λογισμοί και να φέρνουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία λεγόμουν στην ψυχή. Δεύτερο έργο είναι η νοηρή αποκάλυψη των αφθαλμών της καρδίας. Μέσα στην καρδιά μετά μπαίνει ο νους και εκεί μέσα παρατηρεί κανείς τα άγρια θερία που υπάρχουν και εμφωνεύουν έστω και αν έφτασε κάποια καθαρότητα. Υπάρχουν υπολείμματα των αγρίων που έχουν μέσα στην καρδιά. Γι' αυτό και χρειάζεται η προσευχή να έχει μια εσωτερικότητα, μια διαισθητικότητα στο βάθος. Και εδώ ίσως καμιά φορά κάναμε ένα άλλο θέμα περί σταδίων πλέον της προσευχής. Πώς η προσευχή αλλοιώνει τον άνθρωπο από τα πρώτα της στάδια μέχρι τα τελευταία του και πώς μπορεί να φτάσει μέχρι και την θαυματουργία εξαιτίας του ότι η προσευχή, ο Θεός μπαίνει μέσα, μέσα στο μάθος του ανθρώπου και γίνεται ακόμη και θαυματουργός. Αποκαλύπτονται οι οφθαλμοί της καρδίας, λέει. Τρίτον, η γέννηση του λόγου με υψηλά νοήματα γνώσεως. Αμέσως αρχίζει ο λόγος να γεννά υψηλά νοήματα. Συνήθως ο λόγος, λέμε το χέρις, είναι το εκδήλωμα του νόους. Εκδηλώνεται ο νους δια του λόγου στον έξω κόσμο. Είτε είναι η σύλληψη του λόγου της λογικής που λέμε, διέρχεται δια του ενδιαθέτου λόγου, δια του προφορικού και γραπτού λόγου, διέρχονται πλέον αγαθά νοήματα από το νου και αγαθοί λογισμοί από το λόγο. Είναι ένα είδος
θείου φωτισμού που δεν αφήνει πλέον κακούς λογισμούς να υπάρχουν και να αφήσετε μέσα στο κεφάλι. Τώρα βλέπετε, κρίνεται ο καθένα στον εαυτό του, τι λογισμοί έρχονται κάθε μέρα μέσα στο κουτελό μας και τι προσπάθεια μου κάνει οι πατέρες να φτάσουν σε αυτό το στάδιο, να μην λογίζονται κακώς. Δεν είναι απλό πράγμα η πνευματική ζωή. Είναι όμως ευχάριστο πράγμα αν κανείς λίγο αγωνίζεται και με τη χάρη του Θεού αποκτά εκείνα τα οποία έζησε η πατέρα της Εκκλησίας. Σκοπός λοιπόν εν συνεχεία της φωτιστικής ζωής, της αγαπητής ζωής, είναι ο λόγος της σοφίας που σαφηνίζει τις φύσεις των νόμων. Σας το διαβάζω εδώ να μην σας κουράζω. Αμέσως ο νους αρχίζει και δημιουργεί ένα είδος σοφίας και μπορεί να ερμηνεύσει λοιπόν τα πράγματα που σας είπα προηγουμένως με άλλο τρόπο, όχι όπως τα ερμηνεύουν οι κοινοί φορές. Δεύτερον, η επίγνωση των θείων και ανθρωπίνων πραγμάτων ξεχωρίζουν και ένα σελίμα ένα από τους ξεχωρίζουν οι άνθρωποι ποιο είναι το θέλημα του Θεού και ποιο είναι το θέλημα του ανθρώπινου. Είναι αυτό που λέει η Γραφή, πάντα δοκιμάζετε το καλό, κατέχετε, που σημαίνει πάντα τα πνεύματα, να τα αντιλαμβάνετε, να τα δοκιμάζετε, να μην τα κατέχετε, να κατέχετε το καλό πνεύμα. Είναι ένα είδος θείας διακρίσεως εδώ, να απορρίπτουμε τα πνεύματα, είτε είναι ανθρώπινα, είτε είναι δαιμονικά, είτε οτιδήποτε, και να κρατάμε το καλό που είναι το πνεύμα του Θεού. Να γνωρίζει κανείς, φτάνει να γνωρίζει κανείς και να φανερώνονται μέσα από τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Έχουμε τους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι αρπάζεται κάποτε ο νους τους και φεύγει από τον κόσμο αυτόν και εισέρχεται μέσα στον άλλο κόσμο. Είδα άνθρωπον προετώνται κατά σ' άλλο που λέω στον κόσμο. Είτε εκτός του σώματος, είτε εκτός του σώματος σου, και είδα Θεός είδε. Είδα τον Θεού τον Αρπαγέντα εις ουρανού, ο οποίος εισήλθε και στο τρίτο ουρανό που βέγει και είδε άλλη τα ρήματα. Είναι μια κατάσταση που φτάνει ο νους στην τάξη, θα λέγαμε, του φωτισμού. Πολλοί και σύγχροι πατέρες μπορεί κανείς να αντιληφθεί, να αναγνωρίσει, που φτάνουν σε αυτές τις διεδύσεις στον άλλο κόσμο. Κάποιοι γνώρισε εμείς τους πατέρες που περάσαμε, που ζούσαμε με έναν άλλο τρόπο από ό,τι ζούσαμε εμείς τότε που τους σκεφτόμαστε. Και οπότε, έτσι σιγά σιγά μπαίνει κανείς στο τρίτο στάδιο της πνευματικής τελειώσεως. Το τρίτο στάδιο είναι, επαναλαμβάνω, μια πείρα που εμείς πάλι με τα διαβάσματα την αντιλαμβανόμαστε. Είναι όμως μια εμπειρία που οι πατέρες την διδάσκουν και προσπαθούν να την προσφέρουν μέσα από τα συγγράμματά τους. Είναι εκείνοι που ζουν αυτό το στάδιο, είναι εκείνοι που πέρασαν όλα και έφτασαν στο πλήρωμα και στην οριμότητα του Χριστού. Αυτό που λέει, έγιναν άνδρες τέλειοι, εις άνδρα τέλεια, εις το πλήρωμα και την οριμότητα του Χριστού. Είναι εκείνοι που έχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, διασχίζουν τον αέρα και φτάνουν στις άλλα τάξεις των αγγέλων. Κάποτε ένας ιερέας λειτουργούσε και στη λειτουργία του αντιλαμβανόταν το πλήθος των αγγέλων δίπλα του να συλλειτουργούν. Αυτό που λέμε στην είσοδο, να προωθούν μπροστά από εμάς οι άγγελοι του Θεού. Αυτό τους έβλεπε. Και τους έβλεπε και σαν να ήταν όπου βλέπουμε εμείς τους ανθρώπους. Και μάλιστα έκανε και ένα λάθος στη λειτουργία, λέει αυτό το περιστατικό. Και του είπε ο διάκος κάποτε, πάτερ, αυτό δεν το λες καλά στην λειτουργία. Επειδή αυτός έβλεπε τους αγγέλους, του λέει, πώς δεν θα μου λένε, δεν θα μου λέγανε οι άγγελοι ότι δεν το βλέπω, δεν το κάνω καλά αυτό. Ο
γνωστός όμως ήταν ταπεινός άνθρωπος και περίμενε να έρθουν οι άνθρωποι και σε μια λειτουργία ρωτάει έναν σε λέω, το κάνω το λάθος μου, λέει δεν το παίρνει. Γιατί δεν το λέτε το σέλιο. Γιατί το έργο το δικό μου λέει δεν είναι να διορθώνω τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος πρέπει να διορθώνεται από άνθρωπο, όχι από σαλιέ. Το έργο το δικό μας είναι να παρουσιάζουμε τον κόσμο του Θεού σε αυτόν τον κόσμο. Και ορατός και αοράτος. Άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι το ότι πλησιάζουν λέει το πρώτο φως και ερευνούν τα βάθη του Θεού. Βλέπετε οι τάξεις περνάει μία την άλλη. Ο αγγελικός κόσμος είναι ο κόσμος μέσα από τον οποίο διαπεράει η ακτίνα της χάρης του Θεού και έρχεται έως ημάς, έως ημών. Όταν κανείς φτάσει σε τελειότητα ζωής, μπαίνει στα πρώτα, τα λέγαμε, σημεία της φωτοχυσίας του Αγίου Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος του Θεού. Είναι αυτός ο τρίτος ουρανός, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και εκεί νιώθει ότι πλέον δεν ζει αυτός, αλλά ζει ένα αυτό, ο Χριστός. Νιώθει ότι η ύπαρξή του είναι φλεγωμένη και μη καταφλεγωμένη και ότι όχι απλώς λιπάγει στον ουρανό όπως ήταν ένα προηγούμενο στάδιο αλλά πλέον άντλησε και ήλτισε τον όλο Θεό μέσα στο ίδιο, μέσα στην υπάρξη του. Όπως το σίδερο δέχεται το πυρ και γίνεται ένα με το πυρ. Από εκεί και πέρα αρχίζουν τα εκδηλώματα αυτής της ενώσεως. Γεμίζει λέει αυνός του από την πρόνοια τη δικαιοσύνη και την αλήθεια του Θεού. Εκχαίρεται πλέον μέσα από την συμπεριφορά του την πρόνοια του Θεού, τη δικαιοσύνη του Θεού και η αλήθεια του Θεού. Η πρόνοια είναι αυτό που δεν μπορούμε εμείς να το κάνουμε, το κάνουμε με ανθρώπινο τρόπο. Η μάνα προνοεί για το παιδί. Αλλά όταν ένας έχει η χάρη του Θεού μέσα του έτσι όπως παρουσιάζει εδώ ο Άγιος, η πρόνοια είναι, τα λέγαμε, όχι για τη στιγμή εκείνη, αλλά είναι μέσα στον χρόνο από πολύ νωρίς και με ένα θεϊκό τρόπο. Και πολλές φορές προσφέρεται και με προφητεία και με πρόγνωση. Όπως και η δικαιοσύνη. Δεν είναι μια εξωτερική δικαιοσύνη ανθρώπινη που αποδίδει τα ίσα, αλλά μια θεία δικαιοσύνη που έρχεται και αποδίδει στο βάθος του καθενός και σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες που έχει ο καθένας. Δεν είναι δικαιοσύνη ισοπαίδωμα, αλλά δικαιοσύνη κατά την ανάγκη του προσώπου. Όπως και η αλήθεια είναι ένα είδος βιώματος που δεν ξεχνιέται, όπως λέει η λέξη αλήθεια. Ένα είδος βιώματος που δεν ξεχνιέται. Και αυτό μεταλαμβαδεύεται όχι μόνο δια του λόγου, αλλά και δια της όλης συμπεριφοράς του Αγίου. Δεύτερον, ερμηνεύει τους λόγους του Ευαγγελίου, που πολλοί από αυτούς είναι ενηγματικοί που δεν μπορούν εύκολα να τους ερμηνεύσει ο καθένας. Άλλοι είναι με παραβολές και οπότε ο θείος αυτός έμπειρος διδάσκαλος μπορεί εύκολα να ερμηνεύσει το βάθος αυτών των λόγων του Ευαγγελίου και των γραφών. Αυτό και εμείς οι Ορθόδοξοι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στις ερμηνείες των απλών ανθρώπων, έστω και αν είναι σοφοί, έστω και αν είναι καθηγητές. Η εμπιστοσύνη στην ερμηνεία των γραφών την έχουμε μόνο στους Αγίους. Γιατί, διότι είναι πνευματέμποροι οι πατέρες και ερμηνεύουν σύμφωνα με το πώς του διδάσκει το πνεύμα. Θυμάστε τον Άγιο Χρυσόστομο που ζήτησε από τον Απόστολο Παύλο να του πληροφορήσει αν η ερμηνεία που έκανε στις γραφές στις επιστολές του είναι σύμφωνα με το πνεύμα του Θεού. Του γνωστοποίησε ο Απόστολος και είπε το ίδιο πνεύμα που ενέπνευσε εμένα να τις γράψω, το ίδιο πνεύμα ενέπνευσε εσένα τις ερμηνεύσεις.
Είναι πολύ αναγκαίο να βλέπουμε την ερμηνεία των γραφών μέσα από τους Αγίους Πατέρες. Και τελικά αναδεικνύεται με το Πνεύμα σοφός θεολόγος. Έτσι έρχεται η σοφία και η θεολογία. Εμείς είμαστε θεολόγοι ακαδημαϊκοί. Οι πατέρες είναι θεολόγοι θεϊκοί, θεόσοφοι. Και γι' αυτό έχουμε και λίγους θεολόγους στην Εκκλησία μας πραγματικούς. Γιατί είναι λίγοι που μπήκαν σε αυτό το βάθος της θεολογίας. Γέλαγε λέει τα απόρριτα αγαθά που δεν πιάνουν οι αισθήσεις. Υπάρχουν εκτός από τα αγαθά τα ειδικά τα αισθητά, υπάρχουν και τα απόρριτα του Θεού. Τα τραβάει η ψυχή και χορταίνει η ψυχή. Και βλέπετε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εξαιτίας του ότι βιώνουν αυτά τα απόρριτα αγαθά δεν κοιμούνται, δεν τρώνε, δεν ξεκουράζονται. Σε αρκεί μία ώρα ύπνος για να μην πάρει το σαρτίο τους. Σε αρκεί μία φορά την εβδομάδα να τρώνε. Δεν είναι νηστεία το που κάνουμε εμείς με βία. Είναι νηστεία που έρχεται μετά από το χορτασμό των θείων αυτών απορρίτων τροφών που λαμβάνει από τον ουρανό. Και αυτοί είναι, παραλαμβάνω, οι άλλοι οι οποίοι μας παρουσιάζονται ως θείοι. Άγγελοι πάνω στη γη. Γίνεται διάκονος μετά των μυστηρίων του Θεού, ως τέλειος και απλανήτη δάσκαλος. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν παλιά στην Εκκλησία, ως υπηρέτες. Σήμερα, ας συνδέσουμε και τα σημερινά γεγονότα. Μπήκαμε μέσα στην Εκκλησία, όχι υπηρετώντας το Θεό, αλλά υπηρετώντας τον εαυτό μας και ταυτοχρόνως δημιουργώντας σκάνδαλο που δημιουργούν στις ψυχές των ανθρώπων εκπτώσεις πνευματικές και εκτροπές. Δεν το καταλάβουμε και είμαστε αιτία. Πολλές φορές οι χριστιανοί μας να αποπροσανατολίζονται. Ζει τέλεια ο άνθρωπος αυτός στον τέλειο Θεό και απολαμβάνει την μακαρία ανάπαυση ενωμένως με τις ουράνιες δυνάμεις που το ιδιωμάτως είναι η σοφία και η γνώση. Είναι μια κατάσταση που ασφαλώς δεν ξέρω πόσο την ζει ο σύγχρονος άνθρωπος, ακόμη και η σύγχρονη υπηρέτη του Θεού, και μια κατάσταση όμως που είναι εμπειρία της Εκκλησίας και που είναι ο στόχος του καθενός. Και αν δεν δει κανείς στον κόπο να στοχεύσει αυτό το τέλος, δεν θα έχει και αυτή την προκοπή και αυτή την τελείωση και την μεταμόρφωση. Ευχηθείτε και έχουμε μόλι την καρδιά, εμείς που κάνουμε το δάσκαλο από τους άλλους, να αρχίσουμε να δασκαλεύουμε λίγο τον εαυτό μας, να μπούμε στον κόπο αυτόν που διδάσκουν οι πατέρες και να μπορούμε να προσφέρουμε όσο μπορεί ο καθένας και στον τόπο που βρίσκεται ο καθένας τη μαρτυρία, όχι τη σοφία μας στις ανθρωπίνες, οι οποίοι είναι γήινοι και δαιμονιώτες, αλλά τη σοφία του Θεού που έχει τα χαρακτηριστικά της απάθειας, της τελειότητας, της σοφίας, της γνώσεως, της ταπεινώσεως, της αγάπης και όλων των αρετών εκείνων που στολίζουν τον άνθρωπο σαν έναν λαμπρό δημιούργημα και τον δημιουργούν την παρουσία του Θεού για τον ανθρώπο του Ιωγίδη και να δούμε την παρουσία του Θεού και που ο άνθρωπος σε μια περιπτώση γίνεται κοινόμενος μέτωπος του Θεού, γίνεται ο λιτενός κράχτης και μάρτυρος του Ιησού Χριστού. Να πω αυτά που λένε οι πατέρες, όχι αυτά που κάνουν όλα αυτά που λένε οι πατέρες και να προσφέρω εδώ στην αγάπη σας την θεία της Εκκλησίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα όποιος θέλει κάποιο
Τα Βαρκένα, εγώ ήθελα έτσι να ρωτήσω το κύριο, βέβαια αυτά είναι. Εμείς στο πρώτο στάδιο κυρίως πρέπει να δούμε αν μπορούμε. Ήθελα να μας πείτε έτσι πώς θα μπορέσουμε να θέλουμε να εντοπίσουμε, γιατί να βρούμε το σκοπό, εκεί είναι το θέμα. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια σύγχυση και τον βασικό σκοπό που είναι να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να φτάσουμε από το κατοικόνα στο καθομοίωση. Αυτό δεν το έχουμε εντοπίσει. Είμαστε εκεί σε αυτό το στάδιο πίσω. Δηλαδή θέτουμε άλλους σκοπούς στη ζωή μας και αποπροσανατολιζόμαστε. Αυτό είναι. Που λέει, ο λίγοι βρίσκονται σε αυτήν. Ότι στελεί, φίλοι και δεθλιβαίνει ο Ρος και ο λίγοι και βρίσκονται σε αυτήν. Δεν είναι οι βαδίζοντες, όταν βρει κανείς την οδό του κελίου, την βαδίζει, γιατί εδώ στο κελίο είναι Χριστή, δηλαδή, καλή. Βγάζει εγώ τον Χριστό και το φωτίο με ελαφρό. Δεν είναι δύσκολο όταν βαδίζουμε τον Θεό. Δεν είναι δύσκολο για να τον βρούμε. Επειδή υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία μας αρχίζουν και μας τον αποπροσανατολίζουν από την ίδια αυτή την ταπείνη. Μέσα από την ταπείνη σε κάποιο βήμα. Οδηγηθεί σε αυτόν τον τρόπο ζωής και έτσι να τον τραβήξει ο Θεός. Ταπείνωση βέβαια στην αρχή πρέπει να το έχει κανείς σαν να μπορώ να το πω σαν γνώση. Απλή γνώση. Όταν γίνει βίο με τα πέντε, τότε καταλάβουμε ότι έτσι ελκύεται και Θεός και ελκύεται και άνθρωπος από τον Θεό. Δεν νομίζω ότι με άλλο τρόπο θα μπορούμε να βρούμε αυτή την οδό, αυτή την πίνη που θα είχα βρει. Κάτι λίγο σκύψη. Να μπει κανείς στον κόπο, να κατεβάσει λίγο το κεφάλι και τη μύτη. Πάνω στο μοναστήρι το παλιό, αν είδατε οι πόρτες των κελιών είναι κοντούλες, τόσες. Οι Άγιοι Φωτάτων τις έκανε πίτιδες, ώστε όταν μπαίνει και να βγαίνει να χώρει να σκύρει. Αν την κυρίζει την ταπείνη. Εκείνο που μας αποπροσανατολίζει είναι η περηφάνεια, να ξέρετε. Η αίσθηση ότι είναι στα χέρια. Και αρχική. Αυτός να μην είναι ταπείνος. Άμα αποκτήσει κανείς κάποια εμπειρία της ταπείνης, εύκολα θα ξεφύγει τα άλλα στοιχεία, ας πούμε, αυτού των παραγωγών. Μάθει το μεγατόνιμο που πήρε ένα ράμα της παγίδας και εγώ σε όλο τον κόσμο. Και στην διαμαρτυρία του, ποιος θα σωθεί από αυτές τις παγίδες. Ο Θεός προκέτησε από τον ταπεινό. Τον ταπεινό θα σωθεί. Γι' αυτό και παρόλο που ήταν ασκητή στη μέρη, ο Θεός τον έστειλε σε ανταπεινό τσαγκάρι, τον οποίο πήγε. Δεν είναι η άσκηση, ούτε το μεγαλείο της ερήμου, ούτε δεν ξέρω τι ό,τι άλλα που οδηγούν τον άνθρωπο στο Θεό, όσο ήταν πριν. Στους πατέρες, το πιο μεγάλο αμάρτημα είναι ο ερημός, το υφάκι. Και η πιο μεγάλη αρετή είναι η ταπείνωση. Γιατί με την ταπείνωση θα βρει κανείς το χώρο της αγάπης. Ήθελα να ρωτήσω γέροντα κάτι. Μας αναφέρατε και το κατάλαβα, ας πούμε, έτσι καλά. Όπως ο άνθρωπος από την πρώτη δημοτικού θα μάθει τα της πρώτης δημοτικού και μέχρι να γίνει 25 χρονών σπουδάζει και μαθαίνει λίγο-λίγο, κάπως έτσι είναι και στα πνευματικά. Και μας το εξηγείτε, δεν γίνεται με ένα το πάτημα ενός κουμπιού φωτοφόρος ο άνθρωπος ξαφνικά. Για τον Χριστό ήθελα να αναφερθώ. Τώρα βλέπω και την εικόνα του εκεί πάνω από εσάς. Όταν ήταν 12ετής στον όρο Σολομώντος, όταν γύρισε, τελείωσε το περιστατικό που περιγράφει ο Ευαγγελιστής, αναφέρεται και το πεδίο προέκοπτε σοφία, ηλικία και χάρητη. Ο Χριστός ήταν τέλειος Θεός από αρχής. Τι θα πει προέκοπτε, άντε ηλικία μεγάλωνε, σοφία και χάρητη. Δεν είχε τη χάρητη, τη σοφία του Θεού, επειδή ήταν 12 χρονών και την απέκτησε στα 30. Από άκρα συλλήψεως τα είχε αυτά τα στοιχεία ο Χριστός, έτσι δεν είναι. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα που λέει ο Ευαγγελιστής. Άρες,
όλοι την έχουμε από το βάθμα μέσα. Δεν έχουμε. Ναι. Έχουμε την πληρότητα της χάρης από το βάθμα. Όταν όμως η χάρη φανερώνεται μέσα από την προσευχή και από τα μυστήρια, τα υπόλοιπα, δεν σημαίνει ότι έχουμε μία προκοπή της χάρης, αλλά έχουμε μία ενέργεια και φανέρωση της χάρης. Έχουμε φανέρωση. Α, δηλαδή αυτό εννοεί ότι φανερωνόταν σταδιακά η χάρη του Θεού. Γιατί άμα φανερωνόταν το μωρό παιδί τη Ιωδία, θα ήταν πράξη και τη Ιωδία. Τι λέτε, παρόλα αυτά η σοφία του ήταν και πονηρό παιδί και όλοι του παρακολουθούσαν. Αλλά ωστόσο δεν ήταν εκείνο το οποίο φανέρωσε στα 30 χρόνια. Ή εκείνο το οποίο φανέρωσε με την μια ακτίνα στη μεταμόρφωση. Πολύ περισσότερο δεν ήταν εκείνο που φανέρωσε στην Ανάσταση. Υποφανερώθηκε στην Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή είναι η τελεία, θα λέγαμε, ανάπτυξη των εισαγωγικών της χάρης, οπότε οι Απόστολοι έγιναν γνώστε της πάσης αλήθειας. Είναι η ανάπτυξη της χάρης τους σύμφωνα με τα δεδομένα των προσλαμβανωμένων της χάρης. Όχι σύμφωνα με αυτά, αυτό που έχει ο Χριστός. Τέλειος άνθρωπος ήταν απαρχής. Έτσι είναι και η παιδαγωγική παρουσία του Θεού μέσα στην ιστορία. Αλλιώς παρουσιάζει ο Θεός την Παλαιά Διαθήκη και αλλιώς την Καινή Διαθήκη. Αλλιώς πριν τον νόμο και αλλιώς μετά τον νόμο και αλλιώς μετά τη χάρη. Ο ίδιος Θεός όμως είναι ο Χριστός. Αν μπορείτε να μας πείτε κάποια περιστατικά εκείνων γερόντων της εποχής μας, οι οποίοι ζήσανε αυτά τα πράγματα που μας περιγράψατε. Μια φορά λειτουργήκαμε στην προβάθα στον πατέρα Φερ και κατεβήκαμε μαζί με τον πατέρα Φερ να πάρουμε από όσο και πετρόλια μάλιστα από την εκεί που είχε εκεί, να πάρουμε τη δαρκούλα για να πάμε στη Λάβρα. Και εξομολογούσε για αυτό. Και θέλαμε την να πάμε στη Λάβρα. Το μεταξύ, εμείς θα κοινωνήσαμε στην προβάθα, το ότι πάει στη Φιλοθέα του πατέρα. Στον δρόμο όμως είχε ερωτηματάκι, ήταν μικρή η βάρκα και ο πατέρας του Παΐσιος, ο Γιάννης τότε, έκανε πολύ εύκολα με το. Και έκανε με το. Φεύγοντας, καθίσαμε λίγο στη Λάβρα και παίρνουμε το καραβάνι των Ασημεριανών και καταλήξαμε στο Τουπέ Φρέμ. Μόλις πήγαμε στην τελή του Τουπέ Φρέμ, αμέσως έβγεσε τον Παϊσάκο με το χέρι. Του λέει, τι θα είναι. Και λέει, το ίδιο λέει, θέλω. Πού είσαι. Στην προβάτα, λοιπόν. Τι κάναμε έτσι, υπηρεγήσατε, δεν υπηρεγήσαμε. Κοινωνήσαμε και ήρθαμε εδώ, μέσα από τη Λάβρα. Λέει, πώς ήρθατε. Με το καραβάκι και αυτό. Και λέει, δεν σε πιάνει το καραβάκι σε ένα. Και όπου κάνεις, όπου έπιασε, έκανα την εντολά. Πρόσεχε να μην ταξιδεύεις, λέει. Εύκολα μετά την διακοινωνική μας συζητήθηκε ένα προσωπικό του γεγονός. Πήγα κάποτε λέει να λειτουργήσω στη Νέα Σκήτρη και ρωτήσω. Δηλαδή πήγαν το καρβάκι να πάει στο καλύτερο. Στον δρόμο είχε ταραχή. Αυτός εν μέσω του ήρθε με τώρα. Το πλησίασμα στον Ασανά. Και του λέει ο καρβοκύρης ότι δεν μπορώ να πιάσω στον Ασανά σου γιατί έχει κύμα, θα σπάσω το καράβι. Του λέει, θα πιάσεις τον Ασανά. Του λέει, πάτε, δεν μπορώ να πιάσεις τον Ασανά, θα σπάσεις το καράβι. Θα πιάσεις τον Ασανά και θα σπάσεις το καράβι, του λέει. Και εκείνο ήταν διαρκέον, γύρισε, γαλινέδε τάλα. Τον έβγαλε και τον κοιτάει μεγάλο Άγιο προς την ασπάτα αυτή. Στοιχεία δηλαδή που είναι μπορεί να αναφέρει πολλά άλλα κανείς, που δείχνουν ακριβώς αυτές τις θεουργίες που γίνονται μέσα στους ανθρώπους αυτούς που κάθονται χρόνια ολόκληρα στην άσκηση και στην προσευχή. Του γίνονται σου χρόνια, ναι. Τι αρχοδρόμαστε. Τι ευρύσει. Εκείνος έλεγε το εξής ότι όταν κανείς βιώνει, λέει, την χάρη του Θεού, βιώνει δύο πραγματικότητες. Η μία είναι η κίνηση του χρόνου και η άλλη είναι η ακινησία του αιώνα. Ταυτοχρόνως μένει κανείς και κινούμενος
¿Qué estás? La memoria de tus días. O en aquí era el suceso. Όταν πήγαμε να το ρωτήσουμε αυτό που έγραψε για τον Πιέρο, τον Άγιο Σιλανό, έχει γνώσει στον Άδη και μια απελπίδα. Πώς μπορεί να γίνει σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει τη χάρη που είχε ο Σιλανός. Και λέει αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι μια εργασία υψηλή αυτή που εσύ ταυτοχρόνως την αίσθηση της κολάσεως και τη χάρη του Θεού. Και εμείς τι θα κάνουμε, πώς θα ζήσουμε έτσι. Εμείς θα είμαστε στον δρόμο που θα στείλουμε. Και όταν μου λέγει την προσευχή, ο πατήρ Σοφρόνιος έλεγε ότι η προσευχή μπορεί και λέγεται υποστατική, που σημαίνει ότι την κάνουμε την προσευχή, την κάνουμε υπέρ της κοινής φύσης των ανθρώπων, υπέρ όλων του κόσμου. Είναι πιο ωραία προσευχή όταν γίνεται υπέρ όλων του κόσμου. Όταν έχουμε την αίσθηση την προσευχόμενη, εντάσσουμε όλο τον κόσμο μέσα στην καρδιά μας. Αυτό που λέμε συγχώρεση, συγχωρείται οι άπασα κτήσεις μέσα της προσευχής μας στην καρδιά μας. Γι' αυτό και ο κάθε τέτοιος έμπερος άνθρωπος δεν μπορεί ούτε να μισήσει, ούτε να αντιπατήσει κανέναν, ούτε να νιώσει κανέναν ξένο, όλο τους νιώσει δικτούς. Και δεν στενοχωριέται τον διώκουν, δεν πικραίνεται τον υπέρνων, με τον σφάζων, τον θανατών. Αλλά λέει όπως ο Κύριος, Πάτερ, άφησε να ζήσω, δεν είναι δικτούς. Τι είναι εκείνο που δημιουργεί αυτή την υπέρβαση του θυμού, ας πούμε, και της αγανακτήσεως και της δεπάτης. Είναι ακριβώς αυτή η αίρεση της χάρης του Θεού, που βλέπει εκείνη τη στιγμή το Θεό να βοηθάει στο να εκδηλώνει ο άνθρωπος την υπέρτατη του αγάπη μέσα του μαρτύριου. Υπέρτατη αγάπη μέσα του μαρτύριου συγκεντρώνεται, κάνει τον άνθρωπο συγγενικό με τον Θεό και είναι τα πιο αγαπημένα τέκνα του Θεού οι άνθρωποι που αγαπούν τον Θεό με το μαρτύριο. Αυτό το είδος το μαρτύριο μέσα φλέγεται η καρδιά και εξωτερικά παθαίνει και πολλές φορές ούτε το νιώθει κάτω. Του με έλεγε ο κύριος Πορφύριος ότι ήθελα να πάω στο Άγιον Όρος, μια φορά έπρεπε να βγάλω ένα σπυρί από το από το έχει βγει στο κουτελό μου. Και πήγα μεσημέρι στο γιατρό. Και λέω κάτω, θα πάω στο Άγιον Όρος. Πάτε, λέει μου, τελείωσαν όλα τα αναστατικά. Δεν έχω να σου κάνω αυτό. Λέει, δεν πειράζει, να πρέπει. Δεν ξέρεις τι σημαίνει, λέει. Ό,τι και να σημαίνει, κάτω, λέει, θέλω να πάω στο Άγιον Όρος, δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, και αυτό σε έχω άποψη, θα είσαι πιτόμα. Δεν του δείχνει καθόλου. Απόλυσα, το λέει, πολύ τελείωσε. Τι έκανε το πάτε, το λέω, εδώ σε αυτό το σημείο, πονάει τόσο πολύ που έπρεπε να πεταχτεί με την πάνω. Λέει, εγώ προσήλωσα το νου μου, λέει, στην ευχή του Θεού, τόσο έντονα, που δεν ένιωσα αυτό που έκανες εσύ. Καταλάβατε, εταιρείες που δεν είναι το καιρό εκείνο των ανθρώπων, είναι ανθρώπων σε χρόνο. Πόσο πιο έντονη είναι η αίσθηση της παρουσίας του Θεού μέσα στον άνθρωπο, από οποιαδήποτε εξωτερική, ας πούμε, αντίληψη που λαμβάνει εσύ. Αυτοί οι προχωρημένοι άνθρωποι, όπως λέτε τώρα το παράδειγμα του πατέρα Παΐσιο, φανερώνουν και αυτά τα μυστικά με έναν τρόπο βέβαια που να καταλαβαίνει εκείνος που του συμβαίνει κάτι ότι είναι πνευματοφόρος ο άνθρωπος. Σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχουν τόσοι πειρασμοί. Θα μπορούσαν να βγαίνουν τέτοιοι άνθρωποι σε ένα κανάλι, στα κανάλια, ας πούμε. Τα κανάλια. Όσοι έχουν αίσθηση ότι δεν θα μπορέσει, δεν θα γίνει κακό, αλλά μάλλον καλό θα γίνει. Πρέπει να βγουν, έχουμε τέτοιους ανθρώπους που θα πρέπει να βγουν και ας υπάρχει και πλήθος ανθρώπων που πειράζουν. Πρέπει να βγουν ή δεν πρέπει να βγουν αυτοί στα κανάλια. Θα πληγούν αυτοί στα κανάλια. Ο κύκλος τους δηλαδή, ο κύκλος που πάνε. Ο κύκλος
θα τραγουθούν ότι είναι παραμεθάδες. Τα αγαθά του Θεού παρουσιάζονται στους προϊκολούς ανθρώπους ως λύρος. Είδες λέει, ως λύρος τα ρήματα. Τα ρήματα είναι ένα μύθος. Δεν είναι εύκολο. Πήγανε μία δημοσιογράφη να φράσει τον Γιώργο Φρέμι και του λέει, «Για πατέρα, αφού λέτε τις άγιες, λέει, δείξε μου κάτι να δω τις άγιες». Α, του λέει, άμα έφτασε, γιατί πάμε στην Αθήνα, λέει, φαντάζομαι πόσο άγιες είναι. Γιατί δεν το επιζητούμε αυτόν όμως, περιμένουμε να πάρουμε να τους βρούμε εμείς. Όχι, γιατί η αγιότητα δεν φανερώνεται πολλές φορές με τον τρόπο που θέλουμε εμείς ή με τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε εμείς. Βλέπω τον Γιώργο Παΐσιος δεν πήγε ποτέ πουθενά σε καμιά τηλεόραση. Και αυτή τη στιγμή είναι εκείνο που διαβάζεται και μελετάται και γράφει και μιλάει γι' αυτό περισσότερο που κανένα. Είναι ένας καθολικός μια μέρα ιερεύς στο μαστήριο και μας είπε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πόσες εκδόσεις, λέει, έχουν γίνει στην Ευρώπη του Γιώργου Παΐσιου. Είδε και ένας από τη Ρωσία, ένας μέσα στο κυβερνητικά στρώματα. Και μας είπε, στη Ρωσία είναι ο Παπουλάκου μας. Τι δεν τηλεόραση. Εδώ γνωρίζεται ο Άγιος με τρόπους άλλους, ξένους ο Θεός. Και υπάρχουν και άνθρωποι, όπως είναι ο Κάτσης Παρνάγη, που γνωρίζουν και κατευθείαν. Ότι Πορφύριος δεν επισκέφθηκε κάποιο σπίτι στην Αμερική 3 ώρα τη νύχτα όντας στο Μελίστη, τον είδες. Άνοιξε πόμε και πήγε η παρουσία του Πορφυρικού Σχολείου και έκανε. Είναι η λεγόμενη φιλανθική τηλεόραση που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Ανέφερε για κάποιον Ρώσο άδειο εκεί που ήταν στη σκήτη, όταν έγινε η επανάσταση του 1917 και σπάξανε τον Τσάρο, κατά τους προσευχόταν εκείνος, πετάχτηκε πάνω και λέει αυτή τη στιγμή σφάζουν τον Τσάρο. Δεν υπήρχε την τηλεόραση τότε. Και αυτός είχε την τηλεόραση. Καταλάβετε, είναι άλλη. Σας πω γιατί το ρωτάω αυτό. Επειδή είμαστε προσιλωμένοι στις τηλεοράσεις πολύ για να λύσουμε, νομίζω, με κάποιες απορίες μέσα από τα πρόσωπα της συζήτησης που υπάρχουν την κληρική. Μήπως θα ήταν καλύτερα να αναζητούμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν όραση Θεού, μήπως ήταν καλύτερα. Πιο καλά από το να δώσεις τηλεόραση. Η προσευχή, να ξέρετε, εισαγάγει μέσα στον άνθρωπο το νου. Η τηλεόραση βγάζει τον νου του ανθρώπου από μέσα του. Ό,τι και να δείτε. Είναι η πιο καλύτερη μέθοδος να εκενώσει το ιστορικό του ανθρώπου. Συνεπώς, κακώς ομιλούν στην τηλεόραση οι δεσποτάδες και οι ρίσκοι με τα σημερινά γεγονότα. Θα έπρεπε να αξιοποιήσουν καλύτερα με βάση αυτά. Αν είναι πνευματικός άνθρωπος κάποιος, θα πρέπει να αξιοποιήσει. Αλλά για το σκανδαλισμό των ανθρώπων, μερικές φορές πηγαίνουν. Εμείς έχουμε ένα πρόβλημα, ξέρετε πάλι. Πόσες φορές προκαλούμαστε. Μα πόσες φορές προκαλούμαστε. Και μια φορά την άλλη φορά την άλλη φορά και να του λέμε ψέματα ένα πάνω στα άλλα. Θα έπρεπε εμείς να είμαστε κάθε μέρα στην τηλεόραση να διαψεύδουμε τα ψέματα μας. Αλλά είπαμε στον Πατέρα, πώς να μην άνθρωποι, να εκτονώνονται αυτό. Μα του σκαλαρίζουν οι άνθρωποι, δεν πρέπει να γνωστοποιήσουν. Αν χρειαστεί κάπου να κάνουμε μια αναγκαία, θα την κάνουμε, αλλά αφού στη λέω, πήγε μια φορά. Πήγε μια φορά προχθές. Τι κέρδισε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σε παγιδεύουν και σε προσανατολίζουν προς άλλους και δεν θέλεις που θέλουν αυτοί. Ας πες λοιπόν αυτό να κάνει το έργο μας και ας το καλόγυρο να κάνει το δικό του έργο και θα έρθει ο καιρός που θα φαναρωθεί η αλήθεια, όποτε και να είναι, είτε να σου είναι, είτε να. Οπότε και εκείνοι εκτονώνονται και οπότε αγαπάς και τον άλλον που σε πολεμάει να εκτονώνονται οι άλλοι, εκπόλουνται τον κοινωνικό φαβρικά. Οι άλλοι έχουν αντιδράσει. Και φοβούνται να εκδοθούν σε άλλο. Στον καλό δεν έχει αντιδράσει. Αλλά 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 δεν έχει αντιδράσ
το θεωρεί ότι είναι δρασιά. Τέτοια σφραγίδα ωφέλειας αφήνει μια ισχυρή, ας πούμε, δοκιμασία που περνάει κανείς. Δεν τον μοιάζει να χάσει, ούτε πειράζεται μέσα. Ο μεγάλος πυρεσμός είναι η πτώση, η αμαρτία, που δεν σε αφήνει να σταθείς πουθενά. Ο εξωτερικός πυρεσμός, όταν το συνειδό σου είναι καθαρό και έχει, τέλος πάντων, σχέση με τον Θεό, δεν σε βλάπτει, όχι μόνο σε βλάπτει, αλλά σε οδηγεί σε ωφέλεια. Και έρχεται ώρα που εκδικάζει ο Θεός. Φάσε τον Άγιο Νεκτάριο, τον έκανε εσύ, που έκανε εκεί, με την μοναχή, που έκανε στα αστρονόμα τα διάφορα, που το τάβο, ακόμα και ο Χερμής που πήγε στην Εθνική, που τράβηκε από τα γένια και αυτά, και δεν μιλάει. Μα, είναι το καλό, πες πάνω, πες ένα πρόσωπο, πες ένα λόγο, σε συγκουφαντούνται σε αυτό. Μόνο κοίτανε έτσι ψηλά και έλεγε, εάν αυτά λένε λόγο, εάν αυτά που λένε την αλήθεια, Κύριο, Κύριο στους μάνας μετά, ουδέποτε δεν πέρα στο σώμα τον εαυτό μου, έχω τον Κύριο όμως τον Χριστό. Και δεν το ευχαριστεί. Ποιος έμεινε με την αμφιβολία ότι ο Άγιος ήταν τέτοιος που τον ονόματο νέα. Καλάβατε. Αν δεν κάνω κατάχρηση, θέλω να, θέλω να ρωτήσω τον Άρη, και αν δεν γίνεται κατάχρηση, θέλω να μας διευκρινίσετε ακόμα κάτι. Το θέμα της ύλης, για το οποίο κάνετε αναφορά, ότι χωρίς την ύλη δεν σωζόμαστε. Πολύ ύλη δεν έχει σημασία, μου φαίνεται εκεί. Σημασία είναι αν εξεγειάζομαστε ή την ύλη. Δεν κατάλαβα καλά με ποια προϋπόθεση μπορείτε και μπορεί να μας κάνετε μια ανοίξη. Εξαγιάζει ο άνθρωπος μέσα από την ύλη, διότι ξέρουμε. Τώρα υπάρχει αυτός ο πειρασμός. Μαζεύουμε θυσία ύλη, αγαθά πολλά. Κάποιοι τις φορές αυτά τα αγαθά καταδικάζονται για τα πολλά αγαθά. Ενώ ξέρουμε ότι οι πατριάρχες, ο Ιώβ, ας πούμε, είχε μέτρη τα πλούτη. Ποια είναι εκεί λίγο μια αυτή, λίγο μας εξηγήστε. Πώς χρησιμοποιήσετε. Δεν έχει σημασία λοιπόν πολύ η ίδια. Πώς χρησιμοποιείς την ίδια. Όχι πώς χρησιμοποιείς εξωτερικά έτσι με το πόσα δίνεις να είναι πώς έτσι να είναι εξωτερική εκτίμηση. Πώς χρησιμοποιείς σημαίνει πώς διατίθεσαι απέναντι στην ίδια. Τι έχεις σαν πρώτο. Από την ώρα που είσαι φίλος της ίδιας, γίνεσαι φιλάρχη. Από την ώρα που χρησιμοποιείς την ίδια, για τη σωτηρία σου, για την επιβίωσή σου, με μέτρο, για τον οποίο λέει ο Παλωμάς είναι το χειρότερο πράγμα. Από την ώρα εκείνη βάζεις και την ύλη στην υπηρεσία της ιδρύνης. Άρα δεν είναι αυτή καθ' αυτή η ύλη με αυτή. Είναι το πώς τη χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Τη χρησιμοποιείς σαν παθός. Εκδηλώνεις τον πάθο. Τη χρησιμοποιείς σαν παθός. Εκδηλώνεις τη χάρη. Εάν παραδείγματι έχεις χρήματα κάπου και βλέπεις ότι ο άλλος έχει μια τέτοια ανάγκη και πεθαίνει και αν δεν έχει χρήματα και εγχείρηση δεν περιέχει την μέρα είναι στον τάφο. Την παίρνεις την ίδια αυτή. Αν δεν είσαι φίλος της ίδιας, την παίρνεις την ίδια αυτή, τη δίνεις στον γιατρό και σώσεις τον άνθρωπο. Δεν είναι, δεν είναι σωτηρία. Έχεις εγώ σήμερα η γέρη που να πει κανείς μέσα στο σπίτι και θέλει να φτιάξει ένα γεροκομείο. Πώς θα το φτιάξει, με την ίδια θα το φτιάξει, δεν παίρνει την υπηρεσία της εσωτερίας. Ή θέλω να εκδώσω ένα βιβλίο, το οποίο θα ωφελήσει. Ή ένα περιοδικό, το οποίο θα μεταφράσουμε σε ξένες γλώσσες και θα προσφέρουμε τη χάρη του Θεού. Δεν χρειάζεται μια ίδια σε αυτό. Ή να φτιάξεις ένα ναό μέσα στο οποίο θα λατρεύεται ο Θεός. Θα προσφέρεις, ας πούμε, στα όματα και στις αισθήσεις του ανθρώπου κάτι το θεϊκό, γιατί όπως λένε οι πατέρες, ο βίος αυτός είναι η εικόνα της αληθείας. Πρέπει κάθε τι που κάνουμε μέσω της ύλης να εικονίζουμε την αλήθεια. Η αλήθεια στο μέλλον τα αιώνα εικονίζεται αυτή η αλήθεια σε τούτο τον αιώνα, γιατί εικονίστηκε και ο Χριστός ακόμη, και επισκιάζεται, πρώτα να το πω, σκιογραφείται στην παντάδευτη. Έχουμε τη σκιά στην παντάδευτη, την εικόνιση της αληθείας στην γενή,
την άμεση αλήθεια στον Άγιο Θεό. Εάν εμείς δεν έχουμε πείρα της αλήθειας μέσα στο βάθος μας και συμβρώντας στην ύλη, δεν θα φτιάξουμε στοιχεία, ας πούμε, αληθινά της εικόνας του Θεού. Το ίδιο είναι ένας ζωγράφος απλός που φτιάχνει, ξέρω εγώ, κανέναν άντρα, μια γυναίκα. Το ίδιο είναι ένας αγιογράφος που έχει πείρα της πνευματικής ζωής που φτιάχνει μια εικόνα. Και ο ένας φτιάχνει πρόσωπο και ο άλλος φτιάχνει πρόσωπα. Αλλά βλέπετε, τα πρόσωπα τα φυσικά που δεν έχει πείρα της αληθείας, η εικόνα δεν έχει καμιά διάσταση μελλοντική. Έχει καθαρά φυσιολογική. Ενώ η εικόνα που θα την κάνει ένας άγιος αγιογράφος, έχει τη διάσταση πνευματική και μέσα από το πρόσωπο βλέπει τη χάρη που κρίνει δηλαδή. Γι' αυτό και η Εκκλησία πολέμησε την οικονομαχία. Γι' αυτό και ο διάβολος πολέμησε την Εκκλησία μέσα από την οικονομαχία. Γιατί άμα θα έλειπαν αυτά τα πράγματα, τα στοιχεία της ύλης, τα οποία οι άγιοι παραλαμβάνοντα αυτά τα κάνουν πολιτισμό, θείο πολιτισμό που ανεβάζει τον άνθρωπο, σήμερα δεν θα είχαμε ξενικό, όπως δεν έχουν τους Προτεστάντες. Έχουν προτεστάντες χριστιανισμό. Μια απλή διδασκαλία χωρίς να μην συμμετέχουν τα υπόλοιπα στοιχεία του ανθρώπου. Μέσα στον ναό όταν μπαίνουμε συμμετέχει όλος ο άνθρωπος. Και ο νους που διέρχεται μέσα από τα εικονίσματα και από τα ωραία πράγματα που φτιάχνει ο διεθνός ναός και οι αισθήσεις μας, η ακουή με την ψαλμοδιά, η όσφυση με το θυμία μας, η γέση με τη Θεία Κοινωνία και με τα άλλα υλικά που παίρνουμε, που είναι χαρισματούχα, η αφή, η καμπάνα που ακούμε, δηλαδή όλα αυτά, πρέπει να το πω, γίνονται μέσα από διεσδύει, μέσα από το βάθος της χάρης του Θεού. Και που δεν σημαίνει να προφυλάξουν. Διατηρούν τον χριστιανισμό εξαιτίας του ότι μικρά παιδιά που έχουν καμπάνα, διατηρούν τον χριστιανισμό επί χρόνια ολόκληρα και στο εξωτερικό που πάνε, επειδή άκουγαν μικρά παιδιά την καμπάνα, τι μπορώ, τι τότε. Τι εννοείται με αυτό. Δεν κατάλαβα, τι εννοείται με αυτό. Επειδή μικρά παιδιά ακούγαν την καμπάνα και συνέδεσαν την καμπάνα με κάτι το θείο και μετά έφυγαν από εδώ και δεν γνώρισαν τίποτα άλλο για το χριστιανισμό, διατηρούν το χριστιανισμό στην ανάμνησή του στην καρδιά του από την καμπάνα. Για Έλληνες του εξωτερικού μιλάτε. Σωστά. Επομένως πρέπει να κρατήσουμε την ύλη, όχι απλώς να τη χρησιμοποιήσουμε, αλλά να την κρατήσουμε όπως τη θέλει ο Θεός την ύλη. Το δάσος όπως τη θέλει ο Θεός. Τη φύση, να ακούσουμε την καμπάνα. Πρέπει να υπάρχουν πολλές υποδέσεις. Πολεμάω με τον δήμαρχο του Λιντοχώρου, επειδή με ενδιαφέρει το δάσος, με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει ο περιβάλλον χώρο τη μονή. Εάν μου ήρθε απ' έξω από εκεί και φτιάξει ένα κλάμπ, α πούμε, ή ένα ξενοδοχείο θα φτιάξει, εγώ πρέπει να φύγω από εκεί σε μοναχό. Και αυτό δεν μπορεί να το καταλάβουν δυστυχώς οι άνθρωποι αισθησιακοί, οι συμφερόντολογοι, ώστε να εκύψουν την κάτι να δουν, αφού κύριε σου δίνω εγώ πιο καλά θύματα. Γιατί πρέπει να έρθεις έξω από την αυλή της μονής. Αφού τα απολαύσεις, αν θέλεις να απολαμβάνεις μόνο τα τέσσερα τα κτήματα, πάρε τα τύπου στα δύο. Πρέπει να έρθεις και καλά έξω από τη μονή. Εάν θέλεις έξω από τη μονή, πρέπει να φύγει ο μοναχισμός. Και άμα φύγει ο μοναχισμός από την Εκκλησία, να ξέρετε, η Εκκλησία γίνεται ή καθολική ή προτεστάντικη. Έτσι δεν γίνεται να δει αυτό. Ο μοναχισμός είναι τα όργανα, τα μυστικά εκείνα, οι αδένες εκείνες οι μυστικές που δεν αφήνουν το σώμα να παραμορφωθεί, ούτε να κατευθύνει, ούτε να περαμβωθεί. Είναι στοιχεία τα οποία δεν εργάζονται όπως εργάζονται στην κοινωνία ίσως οι άλλες πλευρές της εξαιρετικής ζωής, αλλά εργάζονται και αυτά μέσα στο σώμα. Είναι πολύ αναγκαία να υπάρχουν και θα δεν υπάρχουν πρέπει να θα χαθεί το σώμα. Είναι από τα μοναδικά και υψηλά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία, ο μοναχισμός. Και είναι έγκλημα όσοι κατεργάζονται την καταστροφή του μοναχισμού. Και όποια κοινωνία, όταν σου είχα πάει στην Αμερική, πρωτού πάει ο Πατρεφέρ, τότε πήγαινε να φτιάξει κάτι μοναχτήρι, διαπίστωσα πολιτισμό τεράστιο, διαπίστωσα αυτό που σαν λέω παραδείσους μέσα στο δήμα. Όπου πηγαίναμε ήταν ένας παράδεισος πράγματι. Όμως, μου ήρθε στο νου και τους λέω και σε μια συγκέντρωση, σε μια εκκλησία. Λέω, θα έχετε όλα εδώ στην Αμερική, δύο πράγματα σε δήμα. Τα μοναστήρια και οι άλλοι. Και αν κατορθώσετε και φτιάξετε μοναστήρια κάποτε,
Και βγάζονται και αγίους στην Αμερική, η Αμερική θα είναι η πιο ωραία χώρα. Και τώρα γίνεται η εργασία αυτή και βλέπετε ο κόσμος του χώρου στην Αμερική συσπηρώνεται γύρω από τον Αμερική. Και γίνεται μια νησούδης προσπάθεια και εκ μέρους των επισκόπων και εκ μέρους ορισμένων αρχόντων να καταργηθεί το μοναστήριο. Δεν υπάρχει μοναστήριο. Και κάνει μεγάλη υπομονή ο κανόνας του πατέρα Φρέμου για να μπορέσει από εδώ παίρνοντας από εδώ και από εκεί τις μοναχές από το μοναστήριο της Ελλάδος, διαλύοντας πολλές φορές το μοναστήριο της Ελλάδος, να φτιάξει και μοναχισμό και βλέπετε έρχονται από πάνω και σου λέει, πού τα βγήκες αυτά, πώς έκανες τον ναό, με τι χρήματα τα έκανες αυτά, σου έδωσε αυτό το κτήμα, φέρνω στην Ευρώπη. Πώς θα το πάνε, αφού το έδωσε το μοναστήριο. Θέλω να ζήσω και αυτό. Καταλάβατε. Είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα δούμε με έναν τρόπο ορθόδοξο όπως τα βλέπανε οι άλλοι της Εκκλησίας και να αποδεχθούμε όλες τις πλευρές της εκκλησιαστικής ζωής κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην λείπει από το σώμα κανένα στοιχείο που διατηρεί και αναπτύσσει το σώμα. Ευχαριστώ πολύ. Να πούμε μόνο ότι η επόμενη συνάντηση 22 Μαρτίου θα κάνουμε καρδιών πολίτων και να ρωτήσουν βλέπετε πόσο όμορφα είναι τέτοιες συναντήσεις μας βοηθάνε να προσεατολιζόμαστε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σας κάνω μια εταιρεία.